το φως του κόσμου, περιεχόμενο της εικόνας. Στον τύπο αυτό ζωγραφίζεται ο Χριστός για το εικονοστάσιο του ναού. Είναι δεσποτική η εικόνα του τέμπλου. Ο Χριστός είναι ζωγραφισμένος έως τη μέση με χιτώνα, κόκκινο και ημάτιο πράσινο. Με το δεξί χέρι ευλογεί και με το αριστερό χέρι κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο. Το ύφος του Χριστού είναι στενάχωρο και μαζί μελαγχολικό, γεμάτο όμως αυτοπεποίθηση. Το ποδοστέφανο του Χριστού είναι σταυροφόρο με γραμμένη στις κόκκινες κεραίες του σταυρού ΟΟΜ, δηλαδή ο υπάρχον. Πίσω από το φωτοστέφανο του Χριστού διαβάζουμε την επιγραφή «Ιησούς Χριστός». Τα χέρια είναι μεγάλα και διαφορετικά το ένα από το άλλο. Αυτό που ευλογεί λεπτό, ευαίσθητο, με μακριά δάχτυλα, ελάχιστα φωτισμένο, το άλλο βαρύ, έντονα φωτισμένο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι κανονικά και αρμονικά γραμμένα. Σώμα λεπτό και μαζί βαρύ με ρηχτούς ώμους. Λαιμό δυνατό και μακρουλή η κεφαλή, την οποία στεφανώνουν πλούσια μαλλιά, χωρισμένα στη μέση και λεπτό γέννη. Δεύτερον, σπουδή της εικόνας. Α. Ο νικητής του κόσμου. Η δεσποτική εικόνα του Χριστού πάντα πρώτη στο δεξί μέρος του τέμπλου. Και τούτο για να υπενθυμίζει στους πιστούς ότι ο Ιησούς είναι ο αναστημένος νικητής του κόσμου και του θανάτου και βρίσκεται τώρα καθήμενος εκ δεξιών του Θεού. Σε άλλες εικόνες ο Χριστός ζωγραφίζεται ένθρονος, για να φανερώνεται πιο καθαρά η βασιλική και κυριαρχική εξουσία του Χριστού επάνω στον κόσμο, μετά την Ανάστασή Του και ένδοξη ανάληψή Του στον ουράνιο κόσμο. Δίπα, η ευλογία του κόσμου. Το δεξί χέρι του Χριστού δεν κρατάει κεραυνούς ή ανασκήπτρα δυνάμεως και εξουσίας, αλλά ευλογεί τον κόσμο. Δεν είναι το χοντρό και στιβαρό χέρι ενός σκληρού και τυραννικού βασιλιά, αλλά το λεπτό και ευγενικό χέρι του σωτήρα του κόσμου. Με μια σταθερή κίνηση ο Χριστός ευλογεί τον κάθε άνθρωπο και ολόκληρο τον κόσμο, υπενθυμίζοντας αυτό που ο ίδιος είπε. Δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό Του για να κατακρίνει και να καταδικάσει το ανθρώπινο γένος, αλλά για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος με τον λόγο του και τη θυσία του. Γάμα, το φως του κόσμου. Η όλη μορφή του Χριστού είναι πλημμυρισμένη στο φως. Στο αριστερό χέρι ο Κύριος κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο περιέχει τον λόγο του. Ο λόγος του Κυρίου είναι η αλήθεια. Είναι το φως του κόσμου. Όποιος εφαρμόζει τον λόγο του Χριστού βρίσκεται μέσα στο φως και ζει μέσα στο φως. Με τον τρόπο επίσης που το κρατάει σφιχτά και δυνατά, σαν να το σφίγγει στο στήθος του, φανερώνει ότι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο πράγμα. Και ας κάνουμε, αγαπητοί μου, ένα μικρό διάλογο. Την πρώτη θέση στη ζωή μας. Η εικόνα του Χριστού είναι η πρώτη μέσα στον ιερό χώρο του ναού. Τι θέλει να μας δείξει με αυτό η Εκκλησία? Ότι ο Χριστός πρέπει να κατέχει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Με ποιο τρόπο ένας πιστός δείχνει ότι έχει αρχηγό τη ζωή του τον Χριστό? Ποιους αρχηγούς ακολουθούν σήμερα τα παιδιά και οι νέοι? 2. Η κυβερνητική εξουσία του Χριστού. Οι αρχηγοί των κρατών και οι κυβερνήτες του κόσμου νομίζουν πως αυτοί κυβερνούν τον κόσμο. Έχουν μάλιστα την εντύπωση ότι αυτοί μπορούν και να καταστρέψουν τον κόσμο με ένα πυρηνικό πόλεμο. Είναι σωστές οι αντιλήψεις αυτές? Ο κόσμος
βρίσκεται κάτω από την κυβερνητική εξουσία του Χριστού. Μετά την Ανάστασή του διεκήρυξε εδόθηνη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ο Χριστός δεν επιτρέπει να γίνει κάτι αντίθετο από το αγαθό θέλημά του για τους ανθρώπους. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ακόμα και εγκλήματα. Κακή χρήση της ελευθερίας. 3. Ευεργετική η παρουσία μας στον κόσμο. Ο Χριστός πάντα ευλογεί τον κόσμο με μια σιωπηλή και σταθερή κίνηση. Όταν ζούσε μέσα στον κόσμο μας, ως άνθρωπος, η παρουσία του παντού ήταν ευεργετική. Σκορπούσε ευλογία, χαρά, ζωή και ανάσταση. Αγαπούσε τους ανθρώπους, τα πουλιά, τα ζώα. Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του Χριστού? Και κλείνουμε με την προσευχή. Στερέωσε με, Κύριε, στον βράχο των ενδονών σου την καρδιά μου που σαλεύει μέσα στο πέλαγος της ζωής, διότι εσύ είσαι ο μοναδικός Άγιος και Κυρίαρχος του κόσμου. Αμήν.